αυστηρά 8 λεπτά και η Δημοτική Σύμβουλη 3 λεπτά. Λοιπόν, η επικεφαλής για λογαριασμό του συνδεσμού του κύριου Μαγιά και ο κύριος Κουκούζας. Ο κύριος Βλάχος Κώστας. Ο κύριος Φωτόπουλος. Ο κύριος Κλαπάκης. Και ο κύριος Σπυρόπουλος. Ένα λεπτό. Μετά έχουμε την κυρία Διακολιού και τον κύριο Κορομπίλη. Για δευτερομιλία έχετε 3 λεπτά, αν θέλετε. Έχετε το λόγο, κύριε Κούκουζα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα παρακαλέσω 8 λεπτά. Θερμά να είμαστε στο χρόνο μας. Ειδοποιήστε με, αν θέλετε, στα 6.30. Εντάξει, εντάξει. Να είστε καλά. Εντάξει. Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου σχολιάζοντας πολύ σύντομα τις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Καραλάτης στο ερώτημά μου. 35% των έργων του τεχνικού προγράμματος του 2015 υλοποιήθηκε και 15% πιστοποίησης. Και οι αιτίες ήταν οι εκτόσεις των έργων, που όμως θα μπορούσαν αυτά τα λεφτά που περισσέψαν να διαθετούν σε άλλα έργα. 4 αναμορφώσεις κάναμε. Η γραφειοκρατία, οι απεντάξεις έργων, πάλι θα μπορούσαν αυτά τα λεφτά να είχαν κάπου διοχετευθεί. Μόνο ο καιρός δεν μας έφταιγε. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν και λέω το εξής. Τα έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές στο τεχνικό πρόγραμμα. Έχουμε καταθέσει σαν παράταξη μια άλλη λογική για το τεχνικό πρόγραμμα, η οποία βασίζεται στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Η Επιτροπή Διαβούλευσης μαζεύτηκε με 1.000 βάσανα το καλοκαίρι, ενέκρινε ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο ήρθε, από τότε αλλάξαν κάποια πράγματα, κάνατε το καθήκον σας σύμφωνα με τον νόμο, αλλά από ουσία δεν έγινε. Επομένως, αυτό που λέει ο κύριος Καρλάφτης, και θα το αναλύσω παρακάτω, ότι λάβαμε υπόψη μας τα αιτήματα των πολιτών κτλ. Ναι, αλλά όχι σε μια διαδικασία η οποία να μετέχει να είναι του κοινωνικού προϋπολογισμού, ο οποίος να μπορούν να ιεραρχούνται όλα αυτά τα προβλήματα, όλα αυτά τα αιτήματα, να τα συζητάμε και να τα αξιολογούμε συνολικά. Έχουμε κάνει πλήρεις τοποθετήσεις, μπορώ να τις καταθέσω στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μην καταχαστώ άλλο χρόνο. Μπαίνω λοιπόν στο τεχνικό πρόγραμμα αυτό καθεαυτό. Το τεχνικό πρόγραμμα το 2016 είναι 11.400.000 ευρώ, ενώ το 2015 ήταν 15.300 και τότε λέγατε το 15.300 ότι είναι ένα πρόγραμμα υλοποιήσιμο. 35% υλοποιήσατε και 15% πιστοποιήσεις. Φανταστείτε τώρα. Από το νέο πρόγραμμα είναι 6 εκατομμύρια, εκ των οποίων όμως τα 3.680.000 είναι τα όμβρια της περιφέρειας, επομένως λιγότερο από 2 εκατομμύρια είναι το νέο ήδη πόρι. Στο συνεχιζόμενο τα πράγματα είναι χειρότερα, γιατί εκεί είναι 5.400 το πρόγραμμά σας, ενώ 5.600 ήταν το 2015, τα 2 εκατομμύρια είναι έργα της βιοκλιματικής αναβάθμισης, το 1.175.000 είναι τα όμβρια πάλι της περιφέρειας, επομένως και εκεί λιγότερο από 2 εκατομμύρια είναι οι διπόροι. Για να δούμε λοιπόν συγκεκριμένα στο νέο πρόγραμμα τι συμβαίνει. Στη διεύθυνση τεχνικών έργων τα όμβρια είναι καθαρά της περιφέρειας. Η οδοποιία είναι σάτα τα 525.000 και 10.000 οι διπόροι. Εκεί έχουμε και την πρόσβαση, στη ασφαλή πρόσβαση στα σχολεία. Σας θυμίζω ότι στην τέταρτη αναμόρφωση του 2015 το ποσό, και εδώ απαντάω στον συνάδελφο τον κύριο Σπυρόπουλο, το ποσό είχε φτάσει στα 199.000 και οι υπηρεσίες μας λέγανε ότι για τις μελέτες και όλη την υλοποίηση θα χρειαστούμε πάνω από 200.000. Εσείς βάζετε στο τεχνικό πρόγραμμα μόνο 150.000 και αναρωτιέμαι πώς μέσα σε μία εβδομάδα, μόλις μία εβδομάδα από την προηγούμενη αναθεώρηση, κάναμε αυτές τις εκπτώσεις. Στο περιβάλλον προβλέπονται 300.000 μόνο για τη διασύνδεση μέσω οπτικών ινών των κτηρίων του Δήμου με το Δημαρχείο. Ήδη πρώην. Μπράβο, αυτό είναι το περιβάλλον. Τα κτηριακά, 428.000, εκ των οποίων τα 266 είναι σάτα. Και φυσικά εδώ υπάρχει και ο κωδικός για τους ανελκυστήρες στον οικισμό των εργατικών πολιτικών. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ λίγο ησυχία.
Εδώ φυσικά υπάρχει και ο κωδικός για την κατασκευή των νέων ανελκυστήρων στον οικισμό του ΟΕΚ στο Μαρούσι, 5.000 ευρώ. Σας θυμίζω ότι κάποτε είχατε βάλει μέχρι 80.000, τα πήρατε πίσω, βάζετε 10, 5, απλά για να κρατάτε ένα κωδικό. Πηγαίνετε να το ξαναπείτε στις εργατικές σου ή το ξαναβάλλετε. Στις μελέτες όμως πάμε καλά. Από 50.000 το 2015, στις μελέτες εκτιμάσονται στις 223.000. Και εδώ μέσα είναι του καρέλα οι μελέτες. Για το θέατρο, με τον οποίο δεν έχετε μιλήσει με κανέναν, δεν υπάρχει ενθυμιασμός όλων, παρατάξεων, συλλόγων, γειτονιάς, κατοίκων. Χρειάζεται αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού, όπως και συνολικό σχέδιο αξιοποίησης σύμφωνα με τους δόμους του καρέλα. Δηλαδή δίνετε λεφτά για μελέτες που δεν ξέρετε ούτε καν που θα χωροθετηθούν, ούτε καν αν θα γίνει. Γιατί σας θυμίζω, πάλι για μελέτες δίνετε λεφτά στο καρέλα για το γήπεδο, το οποίο απεντάχθηκε. Και βέβαια, δέχομαι την παρατήρηση του κύριου Σταθούλη ότι το είχατε κάνει το αυτό γιατί δεν προλάβατε. Να δούμε στην πρώτη αναμόρφωση, ελπίζω να το βγάλετε. Για το γήπεδο ποδοσφαίρου, τις 3.000 για τη μελέτη. Εκτός και αν τα έχετε δώσει ήδη και έχουν πάει άκλαφτα. Διεύθυνση υπηρεσίας δόμησης, 55.000 προβλέπει το 2016. Σας θυμίζω ότι μόνο ένα κωδικό, η μελέτη πράξεων αναλογισμού, 18.258, είναι ακριβώς το ίδιο νούμερο, copy-paste από το 2015. Μάλλον δεν έγινε και το ξαναβάζετε. Διεύθυνση περιβάλλοντος, έχουμε 180.500, ενώ ήταν 432.000 το 2015. Εδώ ξέρετε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Γιατί ιδιωτικοποιείται την καθαριότητα. Γιατί 400.000 από δύο κωδικούς που αφορούσαν τον, όχι την καθαριότητα, με συγχωρείτε, τον ηλεκτροφωτισμό, τα εκχωρείτε στους ιδιώτες και μάλιστα εκχωρείτε τα δημοτικά τέλη. Θα τα πούμε λίγο παρακάτω για τα δημοτικά τέλη. Στο αστικό πράσινο, 75.500 ευρώ, 20.000 το 2015, δεν υλοποιήθηκε βέβαια ούτε το 20.000 και το βάζετε μέσα στο επόμενο. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός, 30.000 για τις παιδικές χαρές, 60.000 ήταν το 2015, οι 50.000 αφορούσαν τις παιδικές χαρές, δεν είδαμε να υλοποιείται. Διεύθυνση καθαριότητας, ανταποδοτικά, καθαρά. 589.000. Το 2015 ήταν 2.115.000. Γιατί τόση μεγάλη διαφορά στη διεύθυνση καθαριότητας, με πυραμίχνευση διαφόρων, με διαμόρφωση πεζοδρομίων κτλ. Υπάρχουν εδώ οι κωδικοί, να μην τα ακρηγορώ. Και ερχόμαστε λοιπόν στην πρόταση την οποία καταθέτουμε και κύριε Πρόεδρε, επειδή είχατε κάνει μια παρατήρηση, μια συνομιλία που είχαμε, σας θέλω να το καταθέσω και να σας εγγυηθώ για αυτό που θα πω ακριβώς μετά. Υπάρχει ο νόμος. Έχει μαλλιάσει γρόσο μου να το λέω εδώ μέσα. 1828 του 1989, άρθρο 25, παράγραφος 13-14, η οποία λέει ότι μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να επιβάλλει δημοτικά τέλη κατά περίπτωση, μόνο και μόνο με τη δέσμευση ότι αυτά τα λεφτά θα πάνε στη συγκεκριμένη πολυδομική ενότητα για έργα και υπηρεσίες. Υπηρεσίες είναι η καθαριότητα, έργα είναι όλα αυτά τα έργα που έχουμε και πράσινο και με περιβάλλον και τεχνικά έργα και να επιβάλλει δημοτικά τέλη έως και το 20-πλάσιο όταν είναι κλιμακούμενα. Ισχύει κύριε Πρόεδρε, το διασταύρωσα σήμερα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Που σημαίνει ότι αυτό το λέμε και το ξαναλέμε κάθε χρόνο, δεν το υλοποιείτε, δεν το κάνετε, κλείνετε τα μάτια. Φαίνεται εδώ από το τεχνικό σας πρόγραμμα ότι έχουμε πρόβλημα από ιδίους πόρους. Σας δείχνουμε το δρόμο να βρείτε λεφτά από τους ιδίους πόρους και μάλιστα από τους επιχειρηματίες, όχι από τα πτυχιά νοικοκυριά, και δεν το κάνετε. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε τώρα να πούμε ασφαλώς ότι μετά από τόση γνώση που σας δίνουμε, τόσους δρόμους που σας δείχνουμε, τόσα πράγματα που σας λέμε και δεν το κάνετε, ότι είναι σαφής πολιτική επιλογή να εξυπηρετήσετε τα επιχειρηματίες και τα μεγάλα εισοδήματα. Είναι. Ολοκληρώστε. Μπορούμε να το λέμε. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε με τα συνεχιζόμενα. Σε 1,5 λεπτό όπως συμφωνήσαμε. Ο Όνδρειας στο Ψαλίδι, 288.000. 288.000 από τις 756 δεν έχει ξεκινήσει. Ο Όνδρια Νέας Λέσβου και προσέξτε, τα λάθη αρχίζουν, τις μελέτες αρχίζουν να στοιχίζουν στο Δήμο. Ήδη προδιαγράφεται εδώ ότι θα έχουμε 20.000 ίδιους πόρους για το έργο, που σημαίνει ότι δεν αναλαμβάνει η περιφέρεια τις παραπάνω δαπάνες για τις μελέτες και για τις αλλαγές που γίνονται. Σας θυμίζω ότι το λάθος ήταν ότι σχεδιάστηκε αγωγός πάνω στη σκάλα.
Λοιπόν, και αρχίζουν αυτά να στοιχίζουν στο Δήμο. Ήδη 20.000 τα γράφετε εσείς ίδιοι μέσα. Και στα όμβρια του στοντίου μπορεί να ακολουθεί στον ίδιο δρόμο. Θα δούμε. Η συντήρηση του 16ου Δημοτικού ελπίζω ότι είναι μόνο λογιστικό το θέμα ή αυτό που είπε ο κύριος Σταθούλης απαντώντας στον κύριο Σπυρόπουλο και ότι δεν θα φτάσει το έργο το 2016. Πάντως, κύριε Καρλάφη, και μετά τα capital control και μετά τη νέα κυβέρνηση, η δέσμευσή σας ήταν ότι 28 Οκτωβρίου θα παρελάβνανε μπροστά από το σχολείο και το σχολείο θα ήταν έτοιμο. Λοιπόν, χθες το πρωί το σχολείο δεν είναι έτοιμο, ούτε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για το σχολείο μόνο να πω, κύριε Πρόεδρε, με επιτρέπετε. Μόνο για το σχολείο θέλω να πω. Αγαπητοί συνάδελφοι, το σχολείο είναι έτοιμο. Θα γίνει τώρα η παράδοση παραλαβή. Και μετά θα βγάλουν τις καλωσίες για λόγους ασφάλειας. Έτοιμο είναι το σχολείο. Είναι διαδικαστικό το θέμα, παράδοση παραλαβή, έτσι, γραφειοκρατικό. Το σχολείο είναι έτοιμο. Μπορείτε να πάτε να το δείτε. Δεν είναι, νομίζω, απλό είναι το πράγμα. Ελάτε, κύριε Σταθούλη. Και σε ό,τι για τις μελέτες που ανέφερες, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι οι μελέτες είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας στο να γίνουν έργα, να προχωρήσουν έργα. Και αν εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη κάποια έργα, είναι ακριβώς γιατί ο Δήμαρχος μερίνησε και ξόδεψε κάποια χρήματα για να γίνουν μελέτες. Αυτό λοιπόν, εμείς αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, γιατί θεωρούμε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να έρθουν χρήματα στην πόλη μας και να γίνουν σημαντικά έργα. Με τη συνένεση του σώματος παρατείνεται η ώρα του Δευτέρου Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την έναρξή του κατά μία ώρα. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε στις 21, στις 9 η ώρα περίπου. Συμφωνούμε. Όχι, για να έχουμε εναλλαγή, το λέω. Δεν υπάρχει μια η δυνατότητα των αντιδημάρχων αν θέλουν να πάρουν το λόγο. Δεν είναι. Ελάτε. Απλώς εγώ αυτό που θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, συνεχίζω αυτά που απάντησε ο κύριος Καρλάφτης. Καλός ή κακός, η χρηματοδότηση που έρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ΣΑΤΑ κλπ., σχεδόν είναι μηδενικά. Άρα λοιπόν είναι μονόδρομος για να γίνουν έργα στην πόλη. Πρέπει να πάμε σε χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ, από την περιφέρεια. Άρα είναι αναγκαίες οι μελέτες. Είναι αναγκαίες οι μελέτες. Αλλιώς δεν μπορούν να γίνουν έργα. Όταν δεν σου δίνει. Και παράδειγμα τρανό είναι το γήπεδο ποδοσφαίρου στο γήπεδο στο Καρέλα. Εντάχθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Κάναμε την προγραμματική με το Υπουργείο, περάσαμε το συμβατικό έλεγχο, το ελεγχτικό συνέδριο εγκρίθηκε, με ό,τι παρατηρήσει το φέραμε, το ξαναπήγαμε, πέρασε και τελικά ήρθε η κυβέρνηση μέσα στην κρίση και το έβγαλε από τον κρατικό προϋπολογισμό του πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Άρα είναι μονόδρομος λοιπόν πλέον τα έργα, οι χρηματοδοτήσεις να γίνονται από το ΕΣΠΑ, από την περιφέρεια και όχι μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεχώς μειώνονται τα όποια χρήματα έρχονται από εκεί. Άρα είναι υποχρεωτικό να έχουμε αυξημένες δαπάνες για μελέτες. Αυτό που πρέπει και ο Δήμαρχος αυτό το πρωτοστατεί είναι να πιέζει το να μπορέσουμε να χρηματοδοτούμε και να εντάσσονται σε διάφορα προγράμματα. Ευχαριστούμε. Αυτό το ένα. Έχουμε και δεύτερο. Ναι. Συγγνώμη. Ναι, αυτό θέλω να πω. Το 5% όταν υπάρχει χρηματοδότηση και γίνεται ο διαγωνισμός και έχουμε εκπτώσεις, αυτές δεν επιστρέφουν, οι εκπτώσεις αυτές χάνονται. Δεν είναι στο πρόγραμμα. Δεν μπορούμε αυτές να τις εκμεταλλευτούμε για κάτι άλλο. Αυτό δεν είπατε, κύριε. Έτσι. Δεν μας εκμεταλλευτούμε για κάτι άλλο. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Και το άλλο, είπατε τελειώνοντας κάτι για τον προϋπολογισμό στην. Καλά, θα απαντήσω. Ο κύριος Βλάχος έχει το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να κάτσουμε να αναρωθούμε σε απόλυτους αριθμούς και κωδικούς του προϋπολογισμού του τεχνικού προγράμματος και να εστιάσουμε σε μία στέρεα αντιπολίτευση. Αυτό όμως που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι από πολιτική άποψη απευθυνόμενο στη διοίκηση ένα απλό ερώτημα. Πώς ακριβώς το θέλει το Μαρούσι? Πού ακριβώς αποσκοπούν τα ψυχρά νούμερα του προϋπολογισμού? Και αυτό διότι ρίχνοντας μία ματιά στο τεχνικό πρόγραμμα του 2016, μόνο απογοήτευση μας προκαλεί, αγαπητοί συνάδελφοι, η ύπαρξη πολλών κωδικών που έχουν ως σύνολο δαπάνης 1 ευρώ. Και αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε την πραγματοποίηση ενός τεχνικού προγράμματος, στο οποίο προβλέπονται 5.000 ευρώ εξιδίων πόρων για την κατασκευή νέων αλκηστήρων στο
στις εργατικές πολυκατοικίες, όταν την ίδια στιγμή προβλέπονται 15.000 ευρώ για μία απλή μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις περιοχές Παραδείσου και Πολυδρόσου, και τι σχόλιο να κάνουμε όταν για άλλη μια κυκλοφοριακή μελέτη, αυτή τη φορά για την κατασκευή του νέου κλειστού γυμναστηρίου Σπύρου Λίου στο Μαρούσι, στο ιστορικό κέντρο προβλέπονται 1.500 ευρώ. Τι θέλω να πω και σε αυτό το κομμάτι να μείνω λίγο όσον αφορά τις μελέτες, διότι κύριε Σταθούλη και κύριε Καρλάφτη και αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα δεν είναι ότι έχουμε πρόβλημα επειδή έχουμε μειώσεις από την κεντρική εξουσία ως έσοδα για να μπορούμε να πραγματοποιούμε έργα. Αυτό που έχει αποδειχθεί περίτρανα τα τελευταία χρόνια είναι ότι δεν έχετε κατορθώσει να φτιάξετε τον εισπρακτικό μηχανισμό του Δήμου. Από το 2007 είναι ανύπαρκτος. Γι' αυτό και έρχεται και ο κύριος Φιλιππόπουλος σήμερα, που προς τιμή του άνθρωπος, διότι και όλη η οικονομική υπηρεσία καταβάλει τεράστιες προσπάθειες να μπορέσει να συντάξει έναν προϋπολογισμό για να ανταπεξέλθει στην υποχρέωση που έχει απέναντι στο Υπουργείο. Δεν έχετε φτιάξει αυτόν τον εισπρακτικό μηχανισμό και έχουμε όλες αυτές τις απώλειες των εσόδων, και απ' την άλλη λέμε ότι είναι μονόδρομος η εκπόνηση μελετών για να παίρνουμε χρηματοδοτήσεις. Σαφώς και είναι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, σαφώς και είναι οι μελέτες. Όμως, θα ήθελα να επισημάνω ότι όταν γίνονται μελέτες, οφείλεται κιόλας να ενημερώνεται το σώμα για αυτές τις μελέτες. Διότι, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ενημερώσω ότι από τον Ιούλιο έχω καταθέσει προς τον τότε Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Χριστάκη, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, διότι υπάρχει και συνέχεια αυτή τη στιγμή. Δεν έχει μείνει ακέφαλη το γραφείο του Γενικού Γραμματέα. Έχω καταθέσει έτοιμα να μου δώσουν τις μελέτες που έχουν γίνει στο κτήμα Καρέλα το 2008, ύψος 107.000 ευρώ, και δεν έχω πάρει τίποτα ακόμη. Αυτό όσο αφορά τις μελέτες, δεν είμαι κατά των μελετών, αλλά οφείλεται να ενημερώνεται το σώμα για την εξέλιξη αυτών των μελετών και φυσικά να είναι στη διάθεσή μας. Και με αυτή την ευκαιρία, κύριε Γενικέ, να σας ενημερώσω ότι θα ξανακαταθέσω εκ νέου έτοιμα και θέλω αυτά τα στοιχεία. Τα οποία είναι δεν είναι για τον έλεγχο, μην παρεξηγηθούμε. Έχει να κάνει με την ενημέρωσή μας σαν συνδυασμοί, να ξέρουμε τι έχετε οραματιστεί για το Μαρούσι, για τις περιοχές, για τον Καρέλα και για όλες τις οικοδομικές ενότητες που υπάρχουν στο Δήμο μας. Υπό αυτή την έννοια, εμείς θα καταψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα, διότι, όπως είπε και ο συνάδελφος ο κύριος Κούκουζας, είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο είναι πλασματικό. Ποτέ δεν έχει καταφέρει η διοίκηση του κ. Πατούλη να υλοποιήσει ούτε καν το μέγιστο του ποσοστού του προγράμματος που κατατίθεται κάθε χρόνο. Και από αυτή την έννοια, εμείς θα είμαστε αρνητικοί. Ευχαριστώ. Με τον κύριο Βλάχο, ο κ. Φωτόπουλος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση, σκεφτόμασταν για να προετοιμαστούμε, για να τοποθετηθούμε για το τεχνικό πρόγραμμα. Κοιτάξαμε και τα περσινά να δούμε αν έχει αλλάξει τίποτα. Πιστεύω το γνωρίζετε καλύτερα από εσάς, αλλά για να ακουστεί και για να γραφτεί στα πρακτικά, αλλά πιο πολύ να γνωρίζουν οι δημότες, το γνωρίζουν οι δημότες. Από όλα αυτά που είχατε βάλει στο τεχνικό πρόγραμμα, εντάξει, δεν σας πω, κουράσω με αριθμούς, τα είπε και ο Πέτρος προηγουμένως. Πολύ λίγα πήγανε πραγματικά στις λαϊκές. Πολύ λίγα πήγαν πραγματικά να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής και να γίνουν έργα υποδομής στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των λαϊκών αναγκών της πόλης μας. Σχεδόν καθόλου. Άρα εμάς η κριτική μας είναι προς εσάς και προς την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και προς τα προγράμματα αυτά που πολλές φορές και ο κύριος Δήμαρχος προσπαθεί να πάρει προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πραγματικά δεν καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες, πηγαίνουν για να μπουν στις τσέπες των μονοπωλιακών ομίλων σαν επενδύσεις. Και εκεί πηγαίνει και η ενεργειακή αναβάθμιση που λέτε μερικές φορές, και εκεί θα πάνε και τα χρήματα, γιατί για να το πούμε
ξεκάθαρα να κάνουμε μια πρόβλεψη για το 2016. Από το τεχνικό πρόγραμμα το μόνο που θα υλοποιηθεί είναι οι μονάδες για... οι τοπικές μονάδες για τα απορρίμματα, γιατί εκεί πέρα υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, εύκολη κερδοφορία για το κεφάλαιο. Και εδώ να κάνουμε μια επισήμανση ότι δεν είναι δυνατόν, από τη στιγμή που υπάρχουν περιφερειακές τέτοιες μονάδες, δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσει κάποιος ότι ανά Δήμο θα πάμε να δημιουργήσουμε κάποιες πράσινες περιοχές, δεν ξέρω πώς θα τις ονομάσετε, για να γίνουν, για να κάνουμε το διαχωρισμό των οργανικών ή των ανακυκλώσιμων υλικών, ειδικά των οργανικών που είναι και πιο επικίνδυνα και χρειάζονται ειδικές επεξεργασίες και τα λοιπά. Φαίνεται ότι, και δεν το λέμε ως γιατί έχουμε μαντικές ικανότητες, αλλά το ίδιο το λέτε και το παραδέχεστε, όταν σημαντικά ζητήματα που τα έχουμε θέσει και εμείς αλλά και οι ίδιοι δημότες, που αφορούν την ανέγερση σχολικών κτηρίων στην Αγία Φιλοθέη, το Γυμνάσιο, το Λύκειο, στον Άγιο Θωμά, το Δημοτικό, όσον αφορά την ένταξη στο σχέδιο πόλης των περιοχών όπως τα Υπηρώτικα, όπως ο Σωρός, στα Μαρμαράδικα, όπως συγκεκριμένα σας έχουμε ζητήσει και σας έχουμε προτείνει για την αντισεισμική θωράκιση όλων των δημόσιων, των δημοτικών κτηρίων και των κτηρίων που συναθρίζεται κοινό, όπως είναι τα σχολεία, όπως είναι γενικά τα δημοτικά κτίρια. Η αποπεράτωση επιτέλους των αντιπλημμυρικών έργων, για να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο, όπως πάντα, κάθε φθινόπωρο να πλημμυρίζουν περιοχές και τα λοιπά και τα λοιπά, να μην σας κουράσω με αναφορές σε προβλήματα που τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλύτερα από εμάς. Εκεί υπάρχει αναγραφή με το μεγάλο, το μεγάλο ποσό του 1 ευρώ. Απλά τα γράφετε για να υπάρχουν για συγκεκριμένους λόγους. Για συγκεκριμένους λόγους. Και είπαμε ότι χρήματα υπάρχουν και δίνονται σωριδών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την κεντρική εξουσία, για τέτοια προγράμματα, πράσινα δώματα και άλλες τέτοιες οικολογικής συνείδησης υποτίθεται προγράμματα, αλλά πραγματικά δεν φτάνουν ποτέ στο να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών στις περιοχές στο Μαρούσι, και το έχουμε ζήσει όχι μόνο στην περσινή χρονιά, στην χρονιά που κλείνει μάλλον, αλλά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Φυσικά το κυρίαρχο που πάντα μπαίνει και μπήκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, αλλά φυσικά θα ακουστεί και από εσάς, ότι αυτά τα χρήματα έχουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο, και είναι φυσικό και λογικό εκ μέρους σας που θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών. Θα έρθουν, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ξαναζήσει και θα τα ζήσουμε και στο επόμενο διάστημα με μεγαλύτερη ένταση και, από ό,τι φαίνεται, και σε άλλα δημοτικά συμβούλια. Αυτό συμβαίνει. Από εκεί που είχαμε ένα πάγωμα των δημοτικών τελών, πηγαίνουμε, η κατεύθυνση είναι στην αύξηση των δημοτικών τελών, δηλαδή στο χαράτσωμα ακόμα περισσότερο των λαϊκών οικογενειών. Οι πρώτες ενδείξεις από δημοτικά συμβούλια. Ναι, ναι, ναι. Λέω οι πρώτες ενδείξεις. Οι πρώτες ενδείξεις, λέω, από άλλα δημοτικά συμβούλια. Είμαι καθαρός, δεν είπα κάτι διαφορετικό. Και δεν κάνουμε δίκη προθέσεων, το έχουμε ξαναπεί. Είναι συγκεκριμένες πολιτικές που είναι εγκλωβισμένη η τοπική διοίκηση πλέον. Είναι σφιχτά δεμένη και με τα παρατηρητήρια και με την δημοσιονομική σταθερότητα κτλ. Κτλ. Θα πούμε και στον προϋπολογισμό. Άρα το τεχνικό πρόγραμμα είναι πίσω από τις λαϊκές ανάγκες, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν βάζετε στην προτεραιότητά σας αυτά που πραγματικά χρειάζεται σήμερα η πόλη μας, και φυσικά είστε υπόλογοι και εμείς σας κάνουμε κριτική σε αυτά τα θέματα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί, για ένα παράδειγμα να πούμε, ότι ενώ βγαίνουν από το τεχνικό πρόγραμμα προγράμματα που ήταν μέσω ΕΣΠΑ για κάποια πράσινα δώματα, αυτά τα χρήματα
Προφανώς μπορούσαν να διατεθούν για άλλες ανάγκες, όπως την ένταξη σε σχέδιο πώληση, να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε αυτά τις σχολικές μονάδες. Παρ' όλα αυτά χάνονται, από ό,τι φαίνονται αυτά τα χρήματα, δεν πηγαίνουν εκεί που πραγματικά πονάει η πόλη μας, πονάνε οι λαϊκές οικογένειες στο Δήμο. Για αυτούς τους λόγους δεν θα ήθελα να κουράσω περισσότερο. Εμείς θα καταψηφίσουμε και αυτό το τεχνικό πρόγραμμα με μια επισήμανση. Πραγματικά δεν το λέμε γιατί θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά επειδή είδαμε μέσα ότι υπάρχει αυτή η πρόβλεψη για να φτιαχτεί μια πλατεία, καινούργια πλατεία Ηρώων. Δεν το κατάλαβα αν είναι για την αναβάθμιση, έτσι όπως είναι αναγραφόμενο. Μάλλον εννοείται την ήδη υπάρχουσα να γίνει μια βιοκλιματική ανάπλαση. Πραγματικά, και θα το πω με όλη την πολιτική ευθύνη που παίρνω, είναι ντροπή για την Δημοτική Αρχή. Θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά, να μην εντάσσει στο τεχνικό πρόγραμμα επιτέλους να τιμήσει την εθνική αντίσταση και να φτιαχτεί στο μοναδικό Δήμο των Βορείων Προαστίων το μνημείο τιμής στην εθνική αντίσταση. Πραγματικά είναι κάτι λυπηρό. Πιστεύω ότι παίρνετε μεγάλη πολιτική ευθύνη και ειδικά τις μέρες αυτές που υπάρχουν διάφορα ερωτηματικά για τη δράση πολλών παρακρατικών μηχανισμών, πιστεύω ότι θα ήταν μια απάντηση γενικότερα και σε αυτό που αναφέρθηκε ο κύριος Σπυρόπουλος, στο να προχωρήσει αυτό το ζήτημα και να φτιαχτεί το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης και στο Μαρούς. Ευχαριστώ. Και εμείς τον κύριο Φωτόπουλο. Το λόγο έχει ο κύριος Κλαπάκης. Ξεκινώντας από το τεχνικό πρόγραμμα, να ενημερώσω ότι οι μελέτες που γράφει μελέτες, είναι για να χρηματοδοτείται η δημοτική επιχείρηση βασικά, να αναθέτουν και να φεύγουν τα χρήματα προς την εκεί διαδέθεση. Δεν είναι φανερό πια, γιατί έργα πια ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει, δεν έχει χρήματα καθόλου. Χρήματα και τα έχει δαπανίσει προς πολιτικές και πειρατειακές σχέσεις, πολιτικές δαπάνες και πειρατειακές σχέσεις παράνομα. Οι προσφυγές μας που φεύγουν προς την περιφέρεια καταλήγουν με αποτέλεσμα να λέει ότι δεν μπορεί να τις κοιτάξει επί χρόνια τώρα και χρεοκόπησε ο Δήμος. Τα χρήματα τα οποία δίνει ο Δήμος, που έχει ο Δήμος πλέον για έργα, που δίνει ο Δήμος για έργα, είναι ένα υπολογιστή ότι είναι, θα το κιστούν με τεράστιους τόκους, γιατί ο Δήμος είναι χρεωμένος, υπερχρεωμένος και οι τόκοι κάθε χρόνο είναι τεράστιοι. Άρα τα έργα θα γίνει πρακτικά, θα πληρωθεί από τις επόμενες διοικήσεις. Απλώς θέλει να κάνει τώρα δίθεν έργο για να λέει ότι κάνει κάτι. Βλέπουμε τα έργα είναι όλα κακομελετημένα. Τι να σας πω, από ξεκινάζουμε από το ποδηλατόδρομο της Μεσογείων μέχρι το βιοκλιματική ανάπτυξη στον Άγιο Θωμά και όπου αλλού είναι, πάνω στους υπάρχοντες δρόμους κάνουν ποδηλατόδρομο. Οι μελέτες γίνονται, οι ποδηλατόδρομοι γίνονται από την αρχή του σχεδίου, δηλαδή στο Σωρό που γίνει μελέτη, μπορούσε να γίνουν μεγάλοι δρόμοι και πρέπει να δούμε ταυτόχρονα με το σχέδιο. Αυτοί κάνουν μικρούς δρόμους εκεί πέρα, για να βάζουν τον κόσμο να πληρώνει η εισφορά σε χρήμα, την εισφορά σε γη, την υποχρεωτική, να τα παίρνει ο Δήμος, να ξεπληρώνει τα ρουσφέτια που κάνει εδώ μέσα. Αυτή είναι όλη η μηχανή. Τους πας στα δικαστήρια, τους κυνηγάς από εδώ και από εκεί, περιμένουν να βάζουν τη δημοκρατία. Είναι, μιλάμε, μια διοίκηση, όχι η ερασιτεχνική, κάκιστη διοίκηση, χρησιμοποιεί το δημόσιο χρήμα παράνομα. Ό,τι και να τους κάνεις, συνέχεια παραμένει με αναχρηματοδοτήσεις στη ζωή. Κανονικά πρέπει να μπει επιτηρητής εδώ πέρα και να ελέγξει τα πάντα εδώ μέσα, να δει πώς δαπανήθηκαν τόσα χρήματα από το Δήμο Αμαρουσίου και πώς χρεοκόπησε αυτός ο Δήμος. Ο υπολογισμός αυτός είναι το τεχνικό πρόγραμμα, πρώτα απ' όλα αυτό μπαίνει το ένα ποσό 11 εκατομμύρια για να επιλέξουν μετά αυτά που θέλουν από αυτά. Δηλαδή σου βάζουν 11 εκατομμύρια για να ικανοποιήσει όλους και επιλέγουν μετά από αυτά που θέλουν για να χρηματοδοτούν τη δημοτική επιχείρηση, η οποία θα μεταφέρει μετά αύριο τα χρέη της στο Δήμο πάλι, για να
παρτοποιεί να πληρώνουν εκεί μέσα τους υπαλλήλους που με αναθέσεις, με αναθέσεις τις μελέτες εκεί πέρα, να πληρώνονται εκεί υπαλλήλοι που διορίζονται στην δημοτική επιχείρηση για να μεταφέρουν μετά στο Δήμο οι δικοί τους ανθρώποι και το κομμάτι των άλλων στο Δήμο, με τη συγκατάθεση όλων των κομμάτων φυσικά, γιατί όλοι έχουν τα δικά τους παιδιά. Και αυτή η διαδικασία γίνεται εδώ στο Δήμο. Μέχρι να σταματήσει πια η κυβέρνηση να αναχρηματοδοτεί τα έργα, πια δεν γίνονται καθόλου, γιατί τώρα τα λεφτά του Δήμου που δίνει το κράτος τα έχουν φαγωθεί σαν το Λύσια, στις παράνομες προσλήψεις και στις παράνομες αναθέσεις προεδρικών δαπανών. Οπότε τα έχουν φαγωθεί παράνομα όλα. Από εκεί πέρα, τι να πεις αυτό, πρέπει να κλείσει το μαγαζί τελείως, να συνεχίσουμε αυτή την ιστορία. Γιατί κάθε μέρα θα χρεώνεται ο Δήμος και το Δημόσιο, και από αυτό το Δημόσιο που λέμε, πάρα πει ότι κόβονται οι συντάξεις αναγκαστικά για να τροφοδοτεί το Δήμος, και μετά παραπονιούνται όλοι οι άλλοι και αυτοί που είναι εδώ μέσα, ότι φταίει η κυβέρνηση που κόβει τις συντάξεις, και δεν φταίει ο Δήμος που τρώει τα λεφτά παράνομα, ή ο κάθε Δήμος που τρώει τα λεφτά παράνομα και αναθέτει έργα προαιρετικά κτλ. Σας λέω μονάχα ότι σήμερα, που θα έρθει το θέμα μετά που θα το συζητήσουμε, ο πρώτο θέμα της, που συζητήθηκε προημιρεσίας για το θέμα του ψαλιδίου, κανείς δεν μιλάει για τις χρήσεις γης που είναι παράνομες του ΜΟΛ, που βγήκε απόφαση ότι είναι παράνομο, και αντί να πάει ο Δήμαρχος, αν υπήρχε Δήμαρχος, να πει παράνομο κλείνει. Αλλά όλοι μιλάνε για τις κρίσεις που φέρει την κίνηση εκεί πέρα. Όλοι μιλάνε, θα βγάλουν και η λογική διαδικασία νέα μελέτη και νέα μελέτη, άλλα χρήματα δηλαδή. Αλλά το φορτίο είναι φορτίο. Η μελέτη πολεμική γίνεται με φορτία. Δεν γίνεται. Όσα μιλάει κανείς. Δεν μπορώ να ακούσετε για πέντε παρανομία. Αν παρανομίζετε ότι κάνω τη ψέματα από κάθε μήνυση, για να σας κάνω εγώ την τέλη. Παρακαλώ. Δεν μπορεί να μην διακόπτουν. Είναι η τακτική την οποία του διδάξατε από την αρχή. Δεν είναι κάτι καινούριο. Μπορεί να σηκώνει το χέρι του εδώ πέρα σίγουρα και τελείωσε η υπόθεση. Πλέον συγκεκριμένα, εδώ γράφει για ΠΟΕ από το 11 απλήρωτες που θα πληρωθούν τώρα εκατομμύρια. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, γιατί δεν πληρωθήκαν, όπως είπε και ο διευθυντής των οικονομικών, ότι δεν πήγανε για απολωτριώσεις τα χρήματα. Σας παρακαλώ λίγο. Γιατί δεν πήγανε εκεί πέρα τα χρήματα και πήγαν στις ΠΟΕ, και δεν πληρωθήκαν οι πλατείες. Παράνομα όλα. Παράνομα όλα, και το ξαναλέω, παράνομα όλα, για να τα ακούσουν και αυτοί που διαφωνούν. Γιατί ακόμη την κάλυψη αυτή η διοίκηση, επειδή αφήνει τις κρίσεις γης στους μεγάλους επιχειρηματίες της Κηφισίας, αφήνει το μόλ ενώ είναι παράνομα ανοιχτό, κάνει το ασχέδιο στο ρού χωρίς συγκεκριμένους χώρους και θέλει να βάλει και άλλες χώρες, εντάξει, παρόμοιες. Αυτή η κατάσταση πρέπει να τελειώσει κάποτε εδώ μέσα. Μέχρι τώρα, όσο μπορείτε, να το πάτε παρακάτω, να σας δείτε να χρηματοδοτήσει ο Τσίπρας. Πόσο καιρό θα αντέξει αυτή η ιστορία? Θα κόβει από την συντάξη συνέχεια για τα σχολεία και από την υγεία για να σας δίνει εσάς λεφτά? Πόσο θα γίνει αυτή η ιστορία, πώς θα αντέξει αυτή η κατάσταση πια? Ευχαριστώ. Δεν υπογράφω, δεν ψηφίζω ούτε το τεχνικό πρόγραμμα ούτε προϋπολογισμό, και αποχωρώ. Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Κλαπάκη και αποχωρεί. Ο κύριος Σπυρόπουλος. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ πολύ. Όχι, γιατί τους λέω όλους παράνομους και δεν θέλουν αυτοί. Θα βάλουν πάλι κάποιον να φωνάξει από απέναντι. Λοιπόν, ελάτε κύριε Σπυρόπουλε για να κλείσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ερχόμαστε σήμερα να μιλήσουμε για το τεχνικό πρόγραμμα και παρά τις συστάσεις συναδέλφων δεν μπορώ να ξεφύγω από την πρόκληση να ασχοληθώ κι εγώ λίγο με τα νούμερα, γιατί μερικές φορές η παράθεση κάποιων αριθμών απλά και μόνο αυτή είναι αποκαλυπτική. Είναι σαν μια εικόνα και αυτά που αξίζουν σε χίλιες λέξεις. Καταρχήν, σε σχέση με το, ας το σπάσουμε λίγο, σε σχέση με το συνεχιζόμενο πρόγραμμα, υπόθηκαν πολλά, δεν θέλω να σταθώ εκεί. Η τοποθέτηση του Δημάρχου για το ποσοστό προώθησής του είναι χαρακτηριστική. Ας σταθούμε λοιπόν λίγο στο πρόγραμμα του τεχνικό των νέων έργων, που κατά μία έννοια είναι και αποκαλυπτικό για τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής. Πείτε να κάνετε λίγο ησυχία, σας παρακαλώ. Τα νούμερα εδώ είναι αδιαμφισβήτητα. Το νέο
τεχνικό πρόγραμμα φέτος είναι 6 εκατομμύρια, πέρυσι ήταν 9-700 περίπου. Μιλάμε δηλαδή για το 62%, για μείωση χοντρικά 40% των προβλεπόμενων έργων. Και μάλιστα σε αυτά τα 6 εκατομμύρια, τα 3.700, δηλαδή σε ποσοστά το 62%, έτσι, καταλαμβάνουν τα δύο έργα ομβρίων, τα οποία τα κονδύλια θεωρητικά έρχονται από την περιφέρεια. Άρα μένουν περίπου 2 εκατομμύρια ως τεχνικό πρόγραμμα έτσι νέων έργων. Αυτά, και αν ας πούμε τα γενικά νούμερα είναι χαρακτηριστικά, αν αρχίσουμε και σκάβουμε και μπαίνουμε λίγο πιο βαθιά αναπεριοχή, ας το πούμε έτσι, ανακατεύθυνση, θα δούμε μερικά χαρακτηριστικά, θα δούμε θα βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Ας πάρουμε ένα πρώτο, τα σχολεία που είναι γνωστό ότι και λόγω της ενασχόλησής μου, αλλά και έχω μια ευαισθησία σε αυτό. Στα σχολεία λοιπόν, τα κονδύλια που πάνε στις σχολικές εγκαταστάσεις είναι το 4%. Μην σας λέω τα νούμερα, θα τα δείτε, το ποσοστό έχει σημασία. Είναι το 4%. Ενός τεχνικού προγράμματος ήδη φτωχοποιημένου εντός εισαγωγικών σε σχέση με πέρυσι. Τη στιγμή που όλοι γνωρίζουμε και το έχουμε παραδεχθεί όλοι εδώ μέσα ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον 4 νέες σχολικές μονάδες. Λέω τουλάχιστον 4 νέες σχολικές μονάδες, αναφέρθηκαν έτσι. Από αυτές, τις ανέφερε νομίζω και ο κύριος Αντιδήμαρχος στην αρχική του εισήγηση, μόνο για το ΕΚ το Λύκειο έχει προχωρήσει η διαδικασία και αυτή από τον ΟΣΚ. Μόνο για το ΕΚ το Λύκειο, όπου κοντεύουν να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Οι υπόλοιπες 3 σχολικές μονάδες είναι πάλι στον αέρα. Και λέω πάλι τουλάχιστον 3, γιατί να το σκάψουμε θα δούμε ότι χρειάζονται περισσότερες. Η κατάσταση των υπόλοιπων σχολείων φυσικά δεν είναι σε καλύτερη μοίρα από αυτά που πάνε για πέταμα, όπως είναι το Εκτολίκιο, το 5ο Δημοτικό. Μέσα στις 4 μονάδες, να φανταστείτε αυτές, ότι δεν είναι καμία φυσικά που να φιλοξενήσει τα ΕΠΑΛ και τα Λύκια των Αναβρήτων, έτσι. Και άλλα κτίρια που είναι επίσης παλιά, όπως για παράδειγμα το πρώτο Λύκειο. Τα συγκεκριμένα, όλα οι σχολικές μονάδες των Αναβρήτων και το πρώτο Λύκειο, που το ξέρω σίγουρα, αλλά φυσικά είναι και άλλα, το έχετε ακούσει κι εσείς. Στην τελευταία νεροποντή κοντέψαν να πλημμυρίσουν επειδή είτε από τα παράθυρα της στέγης έμπαινε παντού νερό. Ναι, αλλά φιλοξενεί δικό μας σχολείο. Ας βγάλει η Δημοτική Αρχή ένα κτίριο που να μπορέσει να το φιλοξενήσει. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που αναδείχθηκε στις τελευταίες νεροποντές και καταιγίδες. Λοιπόν, στο δεύτερο Λύκειο, Κεραυνός έριξε κάτω δέντρο και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Αυτό ξαναφέρει στην επιφάνεια κάτι που το έχουμε πιθανόν ξανασυζητήσει κλπ. Τη συνολική αντιμετώπιση της αντικεραυνικής προστασίας. Το οποίο φυσικά δεν είναι ένα θέμα, απασχόλησε και το ξέρουν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εδώ που ήταν και την τελευταία Σχολική Επιτροπή. Δεν είναι ένα θέμα μόνο αντικατάστασης κάποιων αλεξικέραυνων. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση για όλα τα σχολεία. Να δουν πού υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες αντικεραυνικής προστασίας, τι προβλέπουν, όπου δεν υπάρχουν πρέπει να γίνουν, να δουν τι προβλέπουν αυτές, να δοθεί συγκεκριμένη λύση. Και αυτό, ξαναλέω, δεν έχει να κάνει μόνο με την αντικατάσταση 2-3 αλεξικέραυνων τα οποία έχουν πέσει ή τα οποία έχουν κλαπεί. Έτσι, θέλει μια συνολική αντιμετώπιση, που σημαίνει και το αντίστοιχο κόστος. Ένα άλλο θέμα σε σχέση με αυτό, μας έρχεται εξόφαλτσα από διπλανό Δήμο, από το Δήμο Κηφισιάς. Φαινόμενα πτώσης δομικών υλικών, σοβάδων κλπ. Ανέδειξαν με δραματικό τρόπο, κοντέψαν να έχουν και θύματα εκεί, ανέδειξαν λοιπόν την ανάγκη ελέγχου αντισεισμικής επάρκειας, αυτό που λέμε αντισεισμικής θωράκισης, καταρχήν των σχολείων. Συμφωνώντας φυσικά και όπως το έβαλε και ο κ. Φωτόπουλος, και το ίδιο πρέπει να γίνει και για όλα τα κτίρια του Δήμου. Εκεί λοιπόν μπήκε επιτακτικά το θέμα
κάτω από την πίεση της ίδιας της πραγματικότητας και έβγαλε αντίστοιχη, ας πούμε, μπήκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και συζητήθηκε. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και για τα σχολεία μας, γνωρίζοντας και έχοντας παραδεχθεί όλοι ότι είναι γερασμένα, πολλά είναι ηλικία άνω των 60-70 ετών. Μάλιστα. Για να μην μακρηγορώ, σε σχέση με τις δεύτερο κεφάλαιο, σε σχέση με τις αθλητικές εγκαταστάσεις, εδώ αφιερώνεται το 1% του τεχνικού προγράμματος, τη στιγμή που δεν έχουμε γήπεδο ποδοσφαίρου, όπου ονομάζουμε για κλειστά γήπεδα μπάσκετ με τα δύο κλειστά του Αμαρουσίου και της ΝΙΚ και του δεύτερου Λυκείου Αμαρουσίου, το οποίο είναι σχολικό κτίριο, να το επισημάνουμε αυτό, και το βασικό έχουμε ανεπάρκεια πλήρη σε εγκαταστάσεις για αυτό που εμείς θέλουμε και νομίζω το θέλει και η πλειοψηφία του μαζιότικου λαού, αυτό που λέμε το μαζικό λαϊκό αθλητισμό, είτε είναι σε σχολικό επίπεδο είτε είναι σε εξωσχολικό, να μπορεί ο καθένας να έχει μια πρόσβαση στο γήπεδο της γειτονιάς του, σε εγκαταστάσεις της γειτονιάς του. Εκεί υπάρχει παντελής έλλειψη. Να μην φέρω να... Δεν έχετε ολοκληρώσει το χρόνο σας, κύριε Σπυρόπουλε. Τελειώνω λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε. Με δύο κουβέντες. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο είναι ενταγμένο στις συνολικές πολιτικές επιλογές που διαπερνούν και την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως και την κεντρική κοινωνία, αυτές που λέμε μνημονιακές, καλλικρατικές κτλ. Ένα τεχνικό πρόγραμμα που είναι και πλασματικό. Ένα τεχνικό πρόγραμμα που πέφτει θύμα αυτών των κεντρικών επιλογών, της περικοπής των κεντρικών δαπανών, των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, του παρατηρίου κτλ. Και σε τελική ανάλυση ένα τεχνικό πρόγραμμα που είναι πολύ μακριά από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Με βάση αυτά, εμείς θα το καταψηφίσουμε. Λοιπόν, η κυρία Διακολιού. Για τρία λεπτά, κυρία Διακολιού. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και τελειώνουμε με τον κύριο Κορομπίλη. Ναι, θα κλείσετε εσείς. Ελάτε, κυρία Διακολιού. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου αποτυπώνει τον προσανατολισμό της διοίκησης σε σχέση με τα έργα τα οποία... Παρακαλώ λίγο ησυχία, αν έχετε την καλοσύνη, το έχω πει 100 φορές. Δεν γίνεται, δηλαδή, τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός είναι. Έχω το λόγο. Συνεχίστε, κύριε Διακολιού. Ευχαριστώ. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει οποιοδήποτε δημότης ή δημοτικός σύμβουλος που να μην συμφωνεί στο να γίνονται έργα στην πόλη. Το πρόβλημα είναι ότι η αρχή του να κάνουμε έργα θα πρέπει να εφαρμόζεται με έναν τρόπο ορθολογικό, ώστε οι δράσεις να μην είναι αποσπασματικές, ώστε να μην διακινδυνεύεται να σπαταληθεί δημόσιο χρήμα σε αμφίβολες αποτελεσματικότητες επιλογές. Για το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα, έχω να πω, όπως είπαν και σχεδόν όλοι οι προαλήσαντες, ότι είναι πλασματικό, διότι αν από το σύνολο των ποσών τα οποία προβλέπονται αφαιρεθούν αυτά τα οποία αντιστοιχούν σε χρηματοδοτήσεις, που υποχρεωτικά θα πρέπει να πάνε προς μια ορισμένη κατεύθυνση, αναλογικά απομένουν ελάχιστα χρήματα, είτε γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι δράσεις, που βέβαια αυτό είναι αδύνατο. Επίσης, όπως και πέρσι, δυστυχώς, το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο καλούμαστε να ψηφίσουμε είναι αόριστο και αποσπασματικό. Για παράδειγμα, βρήθη από κωδικούς οι οποίοι αφορούν διαμορφώσεις χώρων. Παραδείγματος χάρη, διαμόρφωση χώρου αμαξοστασίου, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και φύλαξη οχημάτων κτλ. Κτλ. Χωρίς όμως να προσδιορίζεται ποιοι είναι αυτοί οι χώροι, ώστε να καθίσταται τουλάχιστον εφικτή η διαπίστωση ή ο έλεγχος της καταλληλότητάς τους. Και αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις απαντήσεις που έδωσε η διοίκηση στα σχετικά ερωτήματα. Τι μας είπε δηλαδή η διοίκηση, ότι εμείς ανοίγουμε ένα κωδικό για να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει, γιατί πιστεύουμε ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να χρειαστεί, αλλά βέβαια δεν τον ανοίγουν με συμβολικό ποσό, τον ανοίγουν προϋπολογίζοντας χρήματα σε αυτό. Απόδειξη της αποσπασματικότητας έτσι περαιτέρω είναι ότι για μία ακόμη χρονιά προβλέπονται δράσεις για διαχείριση απορριμμάτων, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Τι
έχει γίνει δηλαδή, έχουμε στείλει στον ΕΤΣΝΑ τους πυλώνες αυτού του σχεδίου, του τοπικού σχεδίου διαχείρισης, χωρίς αυτοί οι πυλώνες να έχουν συζητηθεί με κανέναν, και τελικά αναθέτουμε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο να καταρτήσει το σχέδιο το οποίο εκπονείται βάσει αυτών των πυλώνων. Άρα δηλαδή θα δημιουργηθεί ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης, το οποίο δεν θα έχει συζητηθεί με κανέναν. Παρατηρώ δε ότι δράσεις οι οποίες αφορούν τα απορρίμματα έχουν αλλάξει από πέρσι μέχρι φέτος. Δηλαδή, πέρσι έχουμε ένα κωδικό με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση υπογείων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων», και φέτος ο ίδιος κωδικός, στον ίδιο κωδικό προστίθεται και ένα «Πέραν του κέντρου». Άρα δηλαδή εδώ, με λεκτική ερμηνεία τουλάχιστον, καταλήγουμε στο ότι το κέντρο μάλλον εξαιρείται από αυτό το σύστημα. Και δεν είναι το θέμα μου γιατί εξαιρείται ή γιατί δεν εξαιρείται, θα μπορούσε αυτό να είναι ένα θέμα. Αλλά το κυριότερο είναι ότι επιλέγουμε να δώσουμε προτεραιότητα σε μία δράση με προχειρότητα, με έλλειψη συστηματικότητας και οργάνωσης, και τελικά εντάσσονται στο τεχνικό πρόγραμμα δράσης οι οποίες ενδεχομένως να αποδειχθούν και τεχνικά ανέφικτες. Επαναλαμβάνω δε, όπως και πέρσι εμφατικά έχω τονίσει, ότι ο τομέας της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ένας τομέας που αποτελεί ενιαίο αντικείμενο, και άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να διαχωρίζονται οι μελέτες και να κατατέμνεται το αντικείμενο αυτό. Τελειώνω λοιπόν λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να εντάσσονται έργα χωρίς διαβούλευση με τους πολίτες. Αναφέρθηκα στον τομέα των απορριμμάτων, θα αναφερθώ και στο θέμα του Καρέλα, ότι δηλαδή κανένας δεν λέει να μην δημιουργούνται πολιτιστικοί χώροι, αλλά ποιος αποφάσισε, με ποιον διαβουλεύθηκε η Δημοτική Αρχή για να καταλήξουμε στο ότι τελικά στο Καρέλα θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα υπαίθριο θέατρο, και εν πάση περιπτώσει για ποιο λόγο η διοίκηση αρνείται, παρά τα επίμονα αιτήματά μας, να ανοίξει μια συνολική συζήτηση για το τι θα γίνει εν συνόλο με το κτήμα του Καρέλα. Και τέλος, κλείνω, είναι η τελευταία μου φράση, σε σχέση με τη βιοκλιματική. Βλέπουμε ότι δεν προβλέπεται εκπόνηση μελέτης βιώσιμης κινητικότητας. Για την περιοχή δεν προβλέπονται έργα απαραίτητα για τα οποία υπάρχει δέσμευση της διοίκησης, όπως η διαμόρφωση της Φραγκοκλισιάς από την Ευζώνων ως την Κοριτσάς και η προέκταση της Ευζώνων ως τον πεζόδρομο. Και εν γέννη από όλα αυτά αποδεικνύεται ότι το προσψήφιση τεχνικό πρόγραμμα είναι πρόχειρο, στερείται συνολικού και ολοκληρωμένου σχεδιασμού, εντάσσει αποσπασματικά τις δράσεις, χωρίς ιεράρχηση και αψηφά τις απόψεις των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Διακολιού. Ο κύριος, ένα λεπτό να κλείσει, ο κύριος Κορομπίλης στην ομιλία, και μετά ο κύριος Σταθούλης και η κυρία Χαλιώτη. Βεβαίως. Εγώ θα ήθελα να σας δώσω σημειακά σημεία ούτε συγκεκριμένων έργων όπως η βιοκλιματική που μόλις υπόθηκε, ούτε τεχνικού προγράμματος συγκεκριμένων σημείων. Θα ήθελα να βρεθώ, υπάρχει μια πολύ έντονη συζήτηση για το θέμα των μελετών. Και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι προφανώς και είναι αναγκαίες οι μελέτες για ορίμανση έργων ώστε να μπορούν να ενταχθούν στα χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία είναι και τα μόνη πηγή αυτή τη στιγμή εσόδων για το Δήμο. Το ζήτημα όμως το οποίο ανακύπτει και για το οποίο διαμαρτύρεται σχεδόν σύσσωμα αντιπολίτευση σε κάθε συμβούλιο έχει να κάνει και με την ποιότητα των μελετών. Να μην συζητήσουμε το θέμα της αναπτυξιακής και των μελετών, τις οποίες ήδη έχει φέρει και κάποιες οι οποίες έρχονται για την ποιότητά τους. Θα μιλήσω τώρα πέρα για τεχνικές μελέτες. Υπάρχει ένα, ναι, δεν έχει σχέση, αλλά υπάρχει όμως ένα γενικότερο ζήτημα με τις μελέτες. Και ανακύπτει συνεχώς αυτό το ζήτημα και για το θέμα, ας πούμε, του μεγάλου έργου αυτή τη στιγμή που τρέχει, και είναι για τη βιοκλιματική ανάπλευση σε τρεις περιοχές. Το οποίο ακόμα και σήμερα, 20 μέρες πριν λήξει η προθεσμία ολοκλήρωση του έργου βάσης παράδοση που έχει ήδη δοθεί, και 40 μέρες πριν κλείσει γενικά το ΕΣΠΑ, μέχρι 31/10, ανακύπτουν προβλήματα, και συγκεκριμένα στον Παράδεισο, νομίζω έγινε και σήμερα, υπήρχε και σήμερα ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, στο οποίο ακόμα το έργο δεν έχει καν ξεκινήσει. Και εγώ αναρωτιέμαι κιόλας, από τη στιγμή που 31/10 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου, σε περίπτωση που δεν δοθεί παράταση ναι, για το ΕΣΠΑ, τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση του έργου, από πού θα χρηματοδοτηθεί? Δεν έχει γίνει σαφές αυτό ακόμα. Λοιπόν, επίσης. Απλά να σημειώσω, γιατί υπόθηκε από δύο δημοτικούς συμβούλους, για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση, όταν ένα έργο απεντάσσεται, τα χρήματα αυτά δεν είναι προς τον κουμπάρα του Δήμου για να πάνε κάπου αλλού, γιατί υπόθηκε από δύο συναδέλφους. Ό,τι κονδύλι υπάρχει για ένα έργο,
είναι για το συγκεκριμένο έργο και με αυτόν τον κωδικό για τον οποίο έχει εγκριθεί. Δεν μπορούν αυτά τα λεφτά να πάνε αλλού. Θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη μελέτη και να γίνει νεκ νέου μια υποβολή πρόταση για άλλο έργο ώστε να πάρθει ένα αντίστοιχο κονδύλι. Επομένως, κλείνοντας, αυτό που θέλω κεντρικά να πω είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη σοβαρής αντιμετώπισης των έργων και του τρόπου λειτουργίας και σχεδιασμού αυτών. Δεν γίνεται να φτάνουμε στα παραπέντε και να ρισκάρουμε 2 εκατομμύρια ή όσα είναι και να είμαστε με το μαχαίρι στο λαιμό σε ένα έργο το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται και ας μην πούμε πως υλοποιείται, έτσι όλοι το προσπερνάμε σε έναν βαθμό για να φτάσει και να κλείσει με όποιο τρόπο μπορεί να κλείσει. Κακά ποιοτικά, έτσι κατά τη γνώμη μου, και που το βλέπω κάθε μέρα. Για ποιο λόγο πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο κάθε φορά και να λέμε ότι να δώσουμε νέα παράταση σε πράγματα που έχει ζητήσει ήδη ο εργολάβος και να θέλουμε συνεχώς την τελευταία στιγμή να παλεύουμε να σώσουμε τα άσωστα. Ευχαριστώ. Εισαλάτε, κύριε Σταθούλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ απλώς θέλω να απαντήσω, βέβαια θα τα πούμε και στον προϋπολογισμό που είναι στο επόμενο συμβούλιο, θέλω να απαντήσω στην πρόταση που έκανε ο κύριος Κούκουζας ότι μπορούμε να βρούμε χρήματα μέσα από την αύξηση στο 20πλάσιο των δημοτικών τελών, στις επιχειρήσεις κλπ. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Καταρχήν, ο Δήμος μας, ξέρετε πολύ κάτω, έχει μια κατηγοριοποίηση στα δημοτικά τέλη και εξακολουθούμε ακόμα και σήμερα να παραμένουμε όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τις εμπορικές μεγάλες επιχειρήσεις, ειδικά μόρ κλπ, να παραμένουμε ακριβή στα δημοτικά μας τέλη. Δεύτερον, το 75% να ξέρετε των εσόδων από τα ανταποδοτικά, από τα δημοτικά τέλη και τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, το εισπράττουμε από τις εμπορικές επιχειρήσεις. Τρίτον, μετά την είσοδο της κρίσης, μετά το 2010, η μείωση των δημοτικών τελών που έχουμε, το 9, θα τα πει μετά και στην ομιλία του και στην τοποθέτηση που θα κάνει ο κύριος Δήμαρχος, το 9 εισπράξαμε 28-29 εκατομμύρια και το 2015 20 εκατομμύρια. Έχουμε 8 εκατομμύρια μείον. Είναι ακριβώς αποτέλεσμα της κρίσης, οι εμπορικές επιχειρήσεις, τα μαγαζιά δεν αντέχουν. Βλέπετε πόσα κλειστά καταστήματα υπάρχουν και εμπορικές χρήσεις της Κηφισίας. Θα πάμε λοιπόν εμείς, έστω και αν ισχύει αυτός ο νόμος που λέει ο κ. Κούκουζας, να χαρατσώσουμε στο 20πλάσιο. Πλασματικά θα είναι αυτά. Τι θα εισπράξουμε τις επιχειρήσεις. Κύριε Κούκουζα, είναι προτιμότερο λοιπόν να πάμε στην επόμενη λύση όταν εισπράταμε από το κράτος 15 εκατομμύρια και σήμερα εισπράττουμε 7, να πάμε να διεκδικήσουμε να εισπράξουμε περισσότερα χρήματα από το κράτος, να εισπράξουμε τη ΣΑΤΑ. Από εκεί θα γίνουν τα έργα. Και όχι να πάμε να χαρατσώσουμε τις επιχειρήσεις με την κρίση που υπάρχει σήμερα και που δεν εισπράξουμε τίποτα παραπάνω από αυτά που εισπράττουμε σήμερα. Έτσι, αυτή είναι η απάντηση και θέλω πραγματικά για να καταγραφεί. Ωραία. Και το τελευταίο, επειδή έφυγε βέβαια ο κύριος Κλαπάκης, ο κύριος Κλαπάκης έφυγε, όμως. Βλέπει από την τηλεόραση, μίλαση. Όμως θέλω να πω το εξής, ότι μπερδεύει τις μελέτες. Αυτές οι μελέτες που δουλεύουμε σήμερα στο τεχνικό πρόγραμμα δεν μπορούν να γίνουν από την αναπτυξιακή, γιατί έμπλεξε και λέει ότι θα γίνουν από την αναπτυξιακή και το κάνουμε για να χρηματοδοτούμε, για να πληρώνουμε, λένε, να έφτασε να διορίζουμε. Δεν καμία σχέση. Αυτές οι μελέτες, αφού είναι τεχνικό πρόγραμμα, είναι πρέπει να είναι μελετητές, μελετικά γραφεία με συγκεκριμένα πτυχία τεχνικά. Δεν μπορούν να γίνουν από την αναπτυξιακή. Είναι τεχνικό έργο μελέτες. Μην τα συγχαίουμε, κύριε Πρόεδρε. Αυτό. Ελάτε, κύριε Χαλιώτη, για να κλείσουμε. Να ψηφίσουμε. Ναι. Θέλω να πω σχετικά με την τοποθέτηση του κυρίου Κούκουζα για το αποσταγιστικό της Νέας Λέσβου και επειδή όπως γνωρίζετε είμαι και υπεύθυνη προστασία των ρεμάτων αλλά και ιδιαίτερα με αυτό το ρέμα έχω ασχοληθεί τα τελευταία 30 χρόνια, να πω το εξής, ότι ο αγωγός δεν πέρασε μέσα από τη σκάλα, ουδέποτε πέρασε δίπλα από τη σκάλα, χωρίς να δημιουργηθεί θέμα, τίποτα δεν σχεδιάστηκε. Αφήστε να τελειώσω. Εδώ είναι η κυρία Ελίνα Μπαϊραχτάρη, αν θέλετε λεπτομέρειες, και νομίζω ότι σας τις έχει πει επανειλημμένως. Και να πω επιπλέον ότι πραγματικά έγινε σωστά όπως έπρεπε και με δασονομία και με δασάρχες και με τα πάντα και είναι το έργο εντάξει. Δεν νομίζω ότι κανείς ενδιαφέρεται για την περιοχή αυτή περισσότερο από τον ίδιο τον Δήμαρχο, αλλά και από μένα που είμαι εκεί τα τελευταία 40 χρόνια. Το έχω ελέγξει, το έχω παρακολουθήσει από την αρχή μέχρι το τέλος, όχι μόνο αυτό αλλά και όλα τα έργα που έχουν σχέση με ρέματα.
Και μπορώ να το βεβαιώσω ότι έγινε σωστά όπως πρέπει, χωρίς να επιβαρυνθεί ο Δήμος ούτε μία δραχμή. Επίσης, εκτός από αυτό που θέλω να πω και το άλλο, ότι και λείπει ο κύριος Κλαπάκης, όπως είπε και ο συνάδελφος, ότι πρέπει να σβηστούν από τα πρακτικά το παραλήρημα του κυρίου Κλαπάκη σχετικά με παρανομίες και παράνομο που έλεγε κάθε 3 λεπτά. Το γεγονός ότι ας πούμε τον παίρνουμε στο χαμόγελο και δεν μιλάμε, δεν έπεται ότι πρέπει να τον ανεχόμαστε συνέχεια να μιλάει για παρανομίες και να παραλύρει αντί να τοποθετείται σωστά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Για τις κακές λέξεις παραγράφουμε. Ελπίζω. Ελάτε κύριε Καρλάφτη. Έχει δίκιο κύριε Χαλιώτη για αυτό που είπε. Εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση σε αυτά που είπε ο κύριος Κούκουζας που έχει σχέση με το θέμα αυτό. Ο Δήμος, αγαπητοί συνάδελφοι, με την αλλαγή που έκανε να κάνει τον αγωγό δίπλα από τις σκάλες, κέρδισε χρήματα και κέρδισε πολλά χρήματα, δεν έχασε. Διότι ενώ η μελετούλα στήχησε κάποια λίγα χιλιάρικα, αν τελικά γινόταν ο αγωγός μέσα στη σκάλα, έτσι, θα πλήρωνε κάποιες 100.000 και παραπάνω. Άρα λοιπόν μην λέτε ότι ο Δήμος σκορπάει τα χρήματα, ούτε θα, πιστεύω να μας επιχειρηματολογήσετε ότι αν τα πλήρωνε η περιφέρεια στο σκάψιμο στις σκάλες τα χρήματα, δεν θα ήταν χρήματα του ελληνικού λαού. Αυτό λοιπόν έκανε ο Δήμος και με αυτόν τον τρόπο κέρδισε πολλές δεκάδες χιλιάδες χρήματα για το συγκεκριμένο έργο. Κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, να προσθέσω ακόμα κάτι σε ό,τι αφορά τα χρήματα που σκορπάμε, λέει, στο Δήμο δεν πάνε στα που καταναλώνει και χρησιμοποιεί, διαθέτει ο Δήμος, δεν πάνε στα λαϊκά στρώματα. Όταν γίνονται όμβρια, είδα τα αγαπητέ συνάδελφε, για να μην πλημμυρίζουν οι γειτονιές, όταν φτιάχνονται πεζοδρόμια για να περπατάνε οι πεζοί, όταν ασφαλτοστρώνουν τους δρόμους για να μπορούν να κυκλοφορούν τα οχήματα και οι πεζοί χωρίς προβλήματα. Όλα αυτά γίνονται για τους προνομιούχους. Νομίζω ότι δεν γίνονται για τους προνομιούχους, γίνονται για όλους τους πολίτες και μάλιστα για τις φτωχές γειτονιές. Και όταν γίνεται ένας αγώνας δρόμου από το Δήμαρχο να μπουν σε δύο πόλεις φτωχές γειτονιές ή καλύτερα να πω περιοχές που ανήκουν σε φτωχούς συμπολίτες μας, οι οποίοι περιμένουν επί 50 χρόνια να φτιάξουν ένα κεραμίδι, νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται για να εξυπηρετήσουμε το κεφάλαιο, γίνεται για να εξυπηρετήσουμε τα λαϊκά στρώματα. Σε ό,τι αφορά τον συνάδελφο που είπε τα σχολεία, αγαπητέ συνάδελφε, ναι, εμείς θα παλέψουμε, θα πιέσουμε τον ΟΣΚ και όχι μόνο τον ΟΣΚ, ώστε τελικά να διαθέσει τα χρήματα να φτιαχτούν τα σχολεία που χρειάζεται η πόλη και να μην ξοδευτεί, να μην βάλει το χέρι βαριά στη ζέπη ο συνδημότης μας. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει όλοι να το επικροτείτε και όχι να το θεωρείτε ότι είναι μειονέκτημα. Δηλαδή το ότι απαιτούμε και πιέζουμε τον ΟΣΚ να διαθέσει τα χρήματα για να γίνουν τα έργα. Τώρα για αυτό που είπε ο συνάδελφος, εγώ δεν κατάλαβα τι την πείραξε με τους κάδους του υπογειοποιημένου του συνάδελφου. Λέει ότι έχει γίνει μια μελέτη και ένα έργο το οποίο όπου να θα ξεκινήσει για την υπογειοποίηση κάδων στο κέντρο της πόλης και παράλληλα λέει γίνεται μετά και ένα άλλο έργο για την περιφέρεια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί την ενοχλεί να κάνουμε και άλλο έργο για υπογειοποίηση κάδων στην περιφέρεια. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο ακατανόητο από την περιά μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο και μετά ψηφίζουμε. Κύριε συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι το θέμα το τεχνικό και το θέμα του προϋπολογισμού είναι από τα σημαντικά θέματα των Δημοτικών Συμβουλίων και φυσικά της πόλης μας. Βέβαια, τα Δημοτικά Συμβούλια για να μπορέσουν να αποφασίσουν σωστά και βέβαια κλείστε την πόρτα αν δεν θέλει να μπει κανείς παρακαλώ. Εάν θέλει ένα Δημοτικό Συμβούλιο πραγματικά
να αποφασίσει μέσα από το σύνολο των απόψεων για να έχει μια προσθετική διάθεση και δυνατότητα στις αποφάσεις του, πάνω απ' όλα πρέπει δύο στοιχεία να κυριαρχήσουν. Η σοβαρότητα και η έλλειψη λαϊκισμού. Η σοβαρότητα που μέσα εκεί εμπεριέχεται και η σοβαρότητα των στιγμών, η σοβαρότητα στην οποία έχει περιέλθει στα δύσκολα η χώρα μας και φυσικά η σοβαρότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όχι απέναντι στην Ευρώπη ή στους δημότες που δίνουν τα χρήματά τους, αλλά σε ό,τι σχετίζεται με τον ενδιάμεσο φορέα που είναι το κράτος. Θα σας έλεγα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, το κράτος έχει ένα μονοπόλιο που λέγεται ΔΕΗ καταρχήν, η οποία ΔΕΗ ουδέποτε έχει κάνει σωστά τη δουλειά της, ουδέποτε έχει αποδώσει λογαριασμό ως όφιλε για τα πόσα εισπράττει και μετά από πόσο χρονικό διάστημα τα αποδίδει. Και θα έλεγα εντελώς απάνθρωπα, και δεν έχω ακούσει κανέναν ακόμα από την κυβέρνηση, τη φιλολαϊκή κυβέρνηση, να λέει για ποιο λόγο και πώς τολμά η ΔΕΗ ακόμα και σε κοινοφελείς οργανισμούς όπως είναι η Δήμη να κόβει το ρεύμα, να μην δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης, και μαζί με το ρεύμα να κόβονται και βεβαίως αγαθά όπως το νερό, γιατί υπάρχουν αντλιοστάσια. Αυτός ο παραλογισμός της μη σοβαρότητος θα πρέπει να γίνει σημαία στη σκέψη μας. Θα πρέπει να αποδεικνύουμε κάθε φορά ότι ξεφεύγουμε από το κακό παρελθόν και από αυτούς που έχουν τάξει τους πάντες τα πάντα και δεν έχουν να αποδώσουν τίποτα παρά μόνο ως φιοκαμψία σε εκείνους οι οποίοι βρίζαν δήθεν και σήμερα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις. Όχι στο λαό, στη συνείδηση του λαού. Θα έλεγα το δεύτερο που σχετίζεται με το λαϊκισμό. Είναι σίγουρο ότι όλοι μπορούμε να τάξουμε όλα, τα πάντα. Πες μου ποιο είναι το πρόβλημά σου, να σου πω ναι. Σε αυτή την περίπτωση η διοίκηση αυτή ποτέ δεν έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο. Και μάλιστα θα έλεγα ότι δίνουμε μια συνέπεια η οποία έχει αναγνωριστεί και όχι μόνο στο Δήμο μας, στην οποία συνέπεια οπουδήποτε δεν προλάβαμε στην ταχύτητα των λεγόμενων μας δεν είχε σχέση με τη βούλησή μας ή την εργασία μας. Είχε πρωτίστως σχέση από το αδύναμο κράτος να κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει όλο αυτό το διάστημα. Παραδείγματα. ΣΑΤΑ. Εισέπραξε το κράτος τους πόρους για να αποδώσει τη ΣΑΤΑ? Ναι. Την έδωσε τη ΣΑΤΑ? Όχι. Είπε κανείς τίποτα σε αυτό το συμβούλιο? Πιθανό να είπε, αλλά λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης να μην τ' άκουσα εγώ για την απουσία που είχα αυτό το, τα λίγα λεπτά ή τα λίγα ή τη μία ώρα. Αλλά άκουσα από τον κύριο αντιδήμαρχο της των οικονομικών και αντιλήφθηκα. Και βεβαίως να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, είπε κανείς αυτό το τραπέζι ή λογοδότησε κανείς γιατί οι αρμόδιοι υπουργοί που διαχειρίζονται για μας από την Ευρώπη τα χρήματα δεν τα απέδωσαν ως όφυλαν? Γιατί δεν πήρανε καμία, αν θέλετε, μορφή ακόμα και σε αυτό το τραπέζι? Για ποιο λόγο ο κύριος Λαφαζάνης, ο αρμόδιος υπουργός στην προηγούμενη κυβέρνηση για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ δεν απέδωσε τα χρήματα ως όφυλε? Τη στιγμή που έπρεπε στους εργολάβους για να συνεχιστούν τα έργα των Δήμων. Δεν είναι λεφτά τους αυτά. Δεν τους ανήκουν. Είναι οι ενδιάμεσοι φορείς και οφείλουν έστω και πολιτικά να λογοδοτήσουν. Δεν άκουσα για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή ατέλειωτα
όσον αφορά τις δυνατότητες της χώρας μας να αποκομίσει πέραν του ΕΣΠΑ-πόρους, δεν κάνει κανείς καμία κίνηση. Λες και είναι ή ψεκασμένοι ή υπνοτισμένοι για να μπορέσουν να έρθουν στην αυτοδιοίκηση και να κάνουμε έργα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πραγματικά για ποιο λόγο καθόμαστε, λες και είναι εδώ μέσα ο εχθρός, ενώ ο εχθρός της ανάπτυξης δεν είναι εδώ μέσα, είναι έξω από εδώ, μέσα στα Υπουργεία, που είμαστε η τελευταία χώρα με αναρμοδιότητες, όταν σε όλη την Ευρώπη αναπτύσσεται, γιατί στον εγκύτερο βαθμό το Δημοτικά Συμβούλια, τα Περιφερειακά Συμβούλια έχουν εξουσιαστική αρμοδιότητα. Αποφασίζουν για τους χώρους τους και για τα έργα ανάπτυξης. Έχετε αντιληφθεί γιατί δεν γίνονται έργα ανάπτυξης και στο Δήμο μας στις ταχύτητες που θα έπρεπε? Έχετε αντιληφθεί για ποιο λόγο η κεντρική εξουσία, ακόμα και με αυτή την κυβέρνηση, η οποία είπε η εξουσία στο λαό, ποια είναι η εξουσία στο λαό? Το να παίρνουμε ακόμα για τα απορρίμματα την αρμόδια εισήγηση την οποία είχαν βάλει από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Πού υπάρχουν αυτά σε άλλες χώρες? Ποιος έχει νομοθετήσει τέτοιες αριθμίες? Και θα έλεγα συγχρόνως, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε, υπάρχουν και περιφέρειες όπως η δικιά μας, η οποία ακόμα και βεβαίως θα γίνει σημαία μέσα στο Δεκέμβρη, για ποιο λόγο τα 48 εκατομμύρια του βόρειου τομέα τα έδωσε ως προϋπολογισμό 24 εκατομμύρια στη Νέα Ιωνία, 1,5 εκατομμύριο ενώ υπήρχαν μελέτες στο Μαρούσι, 0 ευρώ στην Πεύκη Λυκόβρηση. Ποιος του δίνει αυτή τη δυνατότητα, τα δικά μας λεφτά, που ως ενδιάμεσος φορέας τα κάνει με τέτοια νομιογένεια χωρίς να λογοδοτήσουν πολιτικά? Νομίζουν ότι δεν θα λογοδοτήσουν, διότι οι προϋπολογισμοί που αφορούν τα τεχνικά προγράμματα των Δήμων δεν έχουν από πάνω νταβατζίδες. Οι νταβατζίδες δεν πρέπει να νομίζουν ότι είναι οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι δεν θα λογοδοτήσουν. Πολύ σύντομα θα λογοδοτήσουν και θα λογοδοτήσουν στο λαό των Δήμων. Θα έλεγα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, στο πλαίσιο αυτής της πολύ μικρής μου πολιτικής τοποθέτησης, κάναμε έναν εναγώνιο τρόπο συμπλήρωσης με υπηρεσίες αποψηλωμένες, με υπηρεσίες κουρασμένες, με υπηρεσίες που δεν μπορούν στην ολότητά τους να δημιουργήσουν φακένους μέσα από ωριμότητα να μπορέσουν να κάνουν γρήγορα και αποτελεσματικά τα έργα. Θα έλεγα βεβαίως ότι το όραμα του κάθε ανθρώπου που βρίσκεται σε μια τοπική κοινωνία είναι να αφήσει την επιστήμη ή τη δουλειά του για να μπορέσει αυτή η δημιουργική ώρα να αυγατίζει. Με ποιους θα αυγατίζει? Με εκείνους οι οποίοι δεν έχουν αντιληφθεί τι σημαίνει φαινόμενο Μπιλμπάο, τι σημαίνει φαινόμενο Βαρκελόνης, που οραματιστές των τοπικών κοινωνιών αποφάσιζαν για τις κοινωνίες τους και αμέσως εκτελούσαν τα δεδομένα αυτά. Και επειδή πολύς ο λόγος για τα απορρίμματα, θα σας πω ότι τα τεχνικά κλιμάκια στην Ευρώπη και μάλιστα του περιβάλλοντος κουνάν τα πέτα. Κουνάν τα πέτα. Διότι δεν μπορούν να αντιληφθούν την ανομοιογένεια μιας σκέψης, μιας χώρας, που όλοι έχουν καταφέρει με πολύ συγκεκριμένα βήματα να κάνουν το σύμμικτο σκουπίδι στο 30, στο 20 και στο 50%, και εμείς είμαστε ακόμα στο 90, που κύριε Γενικέ, εάν φέρετε να κάνουμε ένα πράσινο σημείο θα πρέπει να περιμένουμε 5 χρόνια για να μπορέσουμε να πάρουμε την αδειοδότηση, όχι από το Δημοτικό μας Συμβούλιο, από ένα συνταγματικό δικαστήριο που θα κρίνει σωστά ή όχι την απόφασή μας, αλλά από ατέλειωτα υπουργεία που μεταλλάσσονται οι γραμματείς και οι φαρισαίοι ανά εξάμηνο και τρίμηνο, και θα περιμένουμε ένα Συμβούλιο Επικρατείας στο 5ο τμήμα στην Ολομέλεια να μας δώσει την νομοθετική εξουσία να εκτελέσουμε στον τόπο μας αυτό που οφείλουμε. Και θα σας πω λοιπόν
για το πόσο κατάπτυστη είναι η διαδικασία την οποία ζούμε σε αυτή τη χώρα και οι οποίοι ψηφίζουμε αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να κουνήσουν ούτε πετραδάκι. Ένα παράδειγμα ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Σε μια περιοχή εδώ, στο Ανατολικό Μαρούσι, για θέμα ασφάλειας και μόνο, κάναμε μια αντιδρόμηση σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση με απόφαση Δημοτικού μας Συμβουλίου από εδώ και δεν ξέρω αν ήταν και ομόφωνη ή σχεδόν αυξημένης πλειοψηφίας, και κάναμε όλες εκείνες τις ενέργειες τις οποίες οφείλαμε να κάνουμε και κάναμε συναποκεντρωμένοι. Και εκείνη λοιπόν η νομοθετική, αν θέλετε, μικρή μας εξουσία της αντιδρόμησης, ήρθε μετά από 7-8 μήνες μια επιτροπή της Επιτροπής της Περιφερίας, η οποία νομοθετήθηκε το 13, το 12, δεν ξέρω εγώ πού, που ποτέ δεν είχε συνεδριάσει, να βγάλει όλες τις αντιδρομήσεις και όχι μόνο στο δικό μας Δήμο, ότι κακώς γίνανε, και να πάνε στη διαφορετικότητα που ποτέ δεν ήθελαν να τη δουν. Αυτή είναι η αυτοδιοίκηση την οποία καλούμαστε σήμερα και στο Δήμο μας να ψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα προϋπολογισμού. Δηλαδή μια ξεδοντιασμένη αυτοδιοίκηση που καλούμαστε εμείς να φύγουμε από τις δουλειές μας, να αφήσουμε τις οικογένειές μας για να αποφασίζουμε το τίποτα. Σε αυτό λοιπόν το επίπεδο θα σας έλεγα, αγαπητοί συνάδελφοι, για ποιο λόγο η περιφέρεια, ενώ θα έπρεπε, και μάλιστα συγκεκριμένοι αντιπεριφερειάρχες βάζαν και στα site όταν δεν ήτουσαν αντιπεριφερειάρχες, όταν έβρεχε κανό, διάφορα τέτοια ποτάμια, και όμως με δικές τους παρεμβάσεις, γιατί η ιστορία γράφει και την κατάλληλη στιγμή θα διαγνωστεί αυτή η εγγραφή προς την κοινή γνώμη φυσικά, στην οποία το πολύδροσο για ανούσιες λεπτομέρειες οι οποίες δεν έχουν καμία βάση. Έχουμε 9 μήνες να μπορέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, όσο οφείλει, δικά μας λεφτά είναι, να δώσει στο Μαρούσι να κάνουμε τα όμβρια εκεί. Αυτό λοιπόν είναι η αρρωστημένη διαδικασία των αποφάσεων. Και ακούω λοιπόν κάποιους κυρίους οι οποίοι λένε ότι είναι πλασματικό το πρόγραμμα. Ποιο δηλαδή το πλασματικό πρόγραμμα? Στην οποία διαδικασία παλεύουμε με το Υπουργείο Αθλητισμού, που τη μία λέγαμε θα κάνουμε το γήπεδο και μόλις ήρθε ο κύριος Κοντονής έχει 0 ευρώ σαν Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μίλησε κανείς για ποιο λόγο ο κύριος Κοντονής δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για την άθληση? Βγήκε κανείς υποταγμένη? Μόνο ακούμε ότι δεν οφείλει να φτιάξει γήπεδο στο Μαρούσι. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση, αγαπητοί συνάδελφοι, του κυρίου Κοντονή και του κυρίου Συνοδεινού της Γενικού Γραμματέα? Οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν φροντιστήριο φυσικά, διότι όταν μου λένε να βρούμε ένα τρόπο στο ΆΚΑ να φτιάξουμε ένα γήπεδο για να είναι στο Μαρούσι, αγνοούν τους Ολυμπιακούς νόμους που δίπλα από τον Καλατράβα και με τον Καλατράβα, κύριε Κούκουζα, και τα λέω για να τα μεταβιβάσετε σήμερα το βράδυ τηλεφωνικά έστω, δεν δίνουν την νομοθετική έξουση. Ξέρω, ξέρετε, να μην παιδεύομαι εγώ, γι' αυτό σας τα λέω. Λέω, κύριε Κούκουζα, επαφορμής της που λείπει ο αρχηγός σας, ξέρω ότι κάνετε τον υπαρχηγό, γι' αυτό τα λέω. Εντάξει, κύριε Κούκουζα, μην αγχώνεστε. Ξέρω, εγώ θα προτιμούσα να ήταν γυναικεία για το άρωμα, αλλά είσαστε εσείς ο αρχηγός. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει όλοι μαζί να του πούμε του κυρίου Κοντονή και του κάθε κυρίου Κοντονή, μην παίζουν με το Μαρούσι. Μην παίζουν για κομματικά τερτύπια κομμάτων που θα μεταλλάζονται στο επόμενο διάστημα με κόμματα, με υπηρεσιακές κυβερνήσεις, και που θα ξεχνιούνται οι υπουργοί πολύ σύντομα να παίζουν με το Μαρούσι, γιατί εμείς δεν θα τους ξεχνάμε. Και όπως ακριβώς δεν έχουμε ξεχάσει την κυρία Μπατζελή, η οποία χωρίς λόγο αφαίρεσε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από το Δάος Συγκρού, και όσα χρόνια να περάσουν, κυρία Μπατζελή που έχει ξεχάσει το χωριό της, εμείς δεν θα την ξεχνάμε. Θα της υπαγορεύουμε στην κοινή γνώμη το αρνητικό πρόσωπο για το Μαρούσι. Α,
Ακριβώς λοιπόν στα συντρόφια σας να πείτε μην παίζουν με το Μαρούσι. Και από εκεί και πέρα θα έλεγα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, πάνω απ' όλα η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού είναι μια αυτοδιοίκηση η οποία θα πρέπει, όταν οι Λιθουανοί ακόμα που μπήκαν τελευταίοι στην Ευρώπη έχουν κάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις, μεταρρυθμίσεις μέσα από την διαδικασία της παθογένειας των γρήγορων διαδικασιών και όχι της γραφειοκρατίας, έστω να συμμορφωθούμε από τους Λιθουανούς και να δούμε ακριβώς ποιες ενέργειες κάνουν. Δεν κακό, αφού οι άνθρωποι το κατάλαβαν πιο καλά το όνειρο. Δεξιοί και αριστεροί, οι αρχηγοί που θέλουν να γίνουν αρχηγοί κομμάτων κεντροδεξιάς ή κεντροαριστεράς, ή σε λίγο που θα διαλυθούν και άλλα κόμματα και θα ψάχνονται όλοι, θα πρέπει να καταλάβουν πρωτίστως ότι ο τροχός έχει ανακαλυφθεί και είναι δίπλα μας στην Ευρώπη. Και όποιος καταλάβει ότι αυτός ο τροχός ένα πράγμα θέλει, την μεταφορά και τη μετουσίωση σε πράξη μέσα στην πατρίδα μας, τότε τα πράγματα θα ηρεμήσουν, θα βρουν το δρόμο τους και η πόλη μας φυσικά θα μπορέσει να αναπτυχθεί πολύ περισσότερο. Και ξέρετε γιατί, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί αφήνω να πω ότι υπάρχει μια αυταπάρνηση στους δημόσιους υπαλλήλους των 1.000 και 1.200 ευρώ στο Δήμο μας. Δουλεύουν χωρίς να μπορούν να πάρουν υπερορίες. Δουλεύουν και οι συνάδελφοί μου εδώ άκοπα κάθε μέρα με αυταπάρνηση, όχι για καμιά πολιτική φιλοδοξία, γιατί ο τροχός τους έβαλε να είναι ένας κρίκος αυτού και προσπαθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλό λοιπόν το Δημοτικό μας Συμβούλιο με αυτόν τον τρόπο να αρχίσει να σκέφτεται, να καταλάβει ότι οι εξετάσεις δεν είναι να δώσουμε στα κόμματά μας, είναι να δώσουμε στην πόλη, στα παιδιά μας και στους πολίτες μας, κατά πόσον βοηθούμε και προάγουμε την προσπάθεια των υπηρεσιών, των διοικήσεων και τελικά του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Σε ψηφοφορία το θέμα, ο πρόεδρος, ναι, Κουτσουβέλης Δημήτρης, Απών Κορομπίλης Ιωάννης. Όχι, Κόκαλης Βασίλης. Ναι, Βλαχοπιώτης Αθανάσιος. Ναι, Πέπας Νικόλαος. Βραχνός Παναγιώτης. Σμυρνής Δημήτρης. Ναι, Κάβαλος Ευάγγελος. Ναι, Σταθούλης Σπυρίδων. Ναι, Λέκα Καλατζάκη Ελένη. Κάβαλος Νικόλαος. Τσιπουράκη Στέφανος. Ναι, Καρλάφτης Δημήτρης. Ναι, Ζήκος Γεώργιος. Ναι, Ιωάννου Κατερίνη. Ναι, Χαλιώτη Ειρήνη Μαρία. Ναι, Κατσιγιάννης Επαμεινώντας. Ιατρίδης Γεώργιος. Ναι, Ρώτας Κωνσταντίνος. Ναι, Φραγκάκη Κατερίνη. Ναι, Τσίγκας Ευθύμιος. Ναι, Βελής Αθανάσιος. Ναι, Κόνιαρης Πέτρος. Ναι, Βλάχου Σταματάκη Ελένη. Ναι, Γιανακάκος Ηλίας. Όχι, Ψάλτη Κατερίνη. Όχι, Διακολίου Μέρη. Όχι. Όχι, Κούκουζας Πέτρος. Όχι. Όχι, Βλάχος Κωνσταντίνος. Όχι. Φωτόπουλος Αθανάσιος. Όχι. Όχι. Και Σπυρόπουλος Αναστάσιος. Όχι. Όχι. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Καθίστε.